7/6/2010, επίκαιρη ερώτηση. Συγγνώμη. Είμαι αριθμό 894. Κάθετος 7/6/2010, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γιώγα προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Χιτά Μαυροράχης. Σοβαρά προβλήματα στη... Η ερώτηση του κυρίου Γιώγα έχει ως εξής. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του θα αντιμετωπίσει ο Χιτά Μαυροράχης με τη λήξη των συμβάσεων έργου μερικής απασχόλησης 170 περίπου εργαζομένων που λήγουν στις 31/8/2010, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόθεση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στην ανανέωσή τους. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του Χιτά στηρίζεται σε αυτούς τους εργαζόμενους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 7-8 χρόνια και έχουν μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό το λόγο, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Η κοινή πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι σχεδιασμένη με βάση την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, αλλά με κριτήριο την άντληση κερδών από ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες λειτουργίας του φορέα με βάση τον σχεδιασμό του και τα έργα που έχει αναλάβει, απαιτούνται επιπλέον 90 εργαζόμενοι. Θεωρώντας ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα ενιαίος κρατικός φορέας συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων με αποκλειστική ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, με διακοπή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας από μεγάλους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να λάβουν για την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, ώστε να μπορεί ο φορέας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συλλογής απορριμμάτων για το σύνολο του νομού Θεσσαλονίκης. Στην ερώτηση του κυρίου Γιώγα θα απαντήσει ο Υφυπουργός κύριος Δόλιος. Κύριε συνάδελφοι, βάζετε δύο ή τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι ποια είναι η τύχη των εργαζόμενων, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τον Αύγουστο του 2010. Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τις λειτουργίες διαχείρισης των απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη. Και ένα τρίτο θέμα, ότι όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε έχει σαν στόχο να αποδώσει την λειτουργία της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες. Θα σας απαντήσω ένα-ένα. Όπως ξέρετε, και εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα και θα πρέπει να πάρουμε θέση. Όταν λήγουν οι συμβάσεις όλων των συμβασιούχων, φεύγουν από το δημόσιο με το νόμο 3812. Μπορούν να ξαναπροσληφθούν. Μπορούν να ξαναπροσληφθούν. Με διαδικασίες ΑΣΕΠ, με δίκαιο τρόπο, δεν αποκτούν κανένα πλεονέκτημα. Αυτοί που καθιενδήποτε τρόπο, επιτρέψτε μου το ρήμα, σκάλωσαν στο δημόσιο σε σχέση με όλα τα άλλα παιδιά, όλους τους άλλους ανέργους που ψάχνουν δουλειά. Μπορούσαν να μονιμοποιηθούν. Με το προεδρικό διάταγμα 164 του 2004, όσοι είχαν κάποιες προϋποθέσεις, μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο. Όσοι δεν τις είχαν, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να μονιμοποιηθούν. Αποκλείονται από τη διαδικασία σας ΕΠ. Δεν αποκλείονται. Επαναλαμβάνω. Και αυτοί, όπως όλοι οι άλλοι άνεργοι, όπως όλα τα άλλα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα χαρτιά τους, να κριθούν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ για να γίνουν συμβασιούχοι στο δημόσιο. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα ιδιαίτερα θέτει το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Είναι καλύτερα να υπάρχουν συμβασιούχοι έργου ή συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου? Να είναι καθαρό. Η ορισμένου χρόνου είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, είναι εξαρτημένη εργασία, είναι αποκατάσταση εργασιακών σχέσεων. Οι συμβασιούχοι έργου αμείβονται με μπλοκάκια. Είναι διαφορετικοί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για να απασχοληθεί κάποιος ως συμβασιούχος έργου θα πρέπει να κρίνει η ανεξάρτητη αρχή ότι η συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι εξαρτημένη εργασία και είναι σύμβαση και είναι έργο. Στην προκειμένη περίπτωση, το ΑΣΕΠ στις αρχές του Μαΐου έκρινε ότι οι 214 συμβάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές, δεν είναι έργο. Επανήλθε ο φορέας διαχείρισης από τη Θεσσαλονίκη με μια αίτηση θεραπείας, επανέκρινε το ΑΣΕΠ το αίτημα και έκρινε ότι είναι έργο. Δεν θα κάνω κρίση για την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής, ίσως θα πρέπει
να το κάνετε εσείς. Έκρινε δηλαδή ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν είναι εξαρτημένη εργασία. Το δεύτερο θέμα τώρα, τι θα γίνει με την λειτουργία του φορέα διαχείρισης και αν μπορούμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια. Εμείς είχαμε εκδώσει μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την οποία μειώναμε τους συμβασιούχους των ΟΤΑ κατά 30%. Η πράξη αυτή εκδόθηκε στις αρχές της χρονιάς. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος από την πλευρά του φορέα διαχείρισης. Υπευλήθη τον Φεβρουάριο του 2004. Δεν υπάρχει περιθώριο του 2010. Δεν υπάρχει περιθώριο να υπάρξει έγκριση από αυτό το απόθεμα των θέσεων που υπάρχει για να καλυφθούν οι ανάγκες του φορέα διαχείρισης. Τι θα γίνει, θα σταματήσει να λειτουργεί? Όχι. Επειδή ο φορέας διαχείρισης είναι μια υπηρεσία ανταποδοτικών τελών, δεν απαιτείται έγκριση, μπορεί να προκηρύξει διαγωνισμό, να προσλάβει συμβασιούχους ορισμένου χρόνου όσους χρειάζεται, χωρίς να έχει την έγκριση της κυβέρνησης. Είμαστε σε επαφή με το φορέα διαχείρισης, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία του, στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω αυτής της διαδικασίας. Όσο για το αρχικό θέμα το οποίο θέλετε, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι αυτοί. Έχετε και τη δευτερολογία. Των οποίων οι συμβάσεις λήγουν, μπορούν να επιδιώξουν την πρόσληψή τους μέσω των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα προκηρυχθούν.